Νομίζουμε γίνεται θέμα, οπότε τι να πω. Κάτι σε ενοχλεί, αυτό καλό είναι. Όχι, δεν είμαι της άποψης bad publicity, it's a good publicity. Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Καθόλου. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι θεωρήσανε γελία τη συγκίνησή μου και με ειρωνικό πάλι τρόπο για άλλη μία φορά. Στεναχώρησε όλο αυτό. Δεν θα σου κρύψω ότι δεν με ενοχλεί, αλλά... Ξέρεις, μετά στερεύεις και από λόγια. Τι να πεις τώρα. Τι φτάνει, παιδιά. Κάποιοι είπαν ότι είσαι πολύ καλή ηθοποιός γι' αυτό και έκανες ψεύτικα κλάματα και ότι το έκανες μόνο και μόνο για να παίζεις πολλές φορές. Όπανε κι αυτό. Απάντα εγώ ότι 15 χρόνια δεν με έχετε δει ούτε να κλαίω. Η συγκίνησή μου και το δέος μου ήταν τεράστιο για αυτούς τους ανθρώπους. Έχεις κάνει όμως, ξέρεις που έκανε μια αλλαγή με τα παλιά που συνήθως δεν τα αλλάζουν εύκολα. Ναι, έκανα μια μικρή αλλαγή, αφαίρεσα το πολύ μακρύ μαλλί. Κάποια στιγμή με κούρασε το πολύ μακρύ μαλλί, βέβαια ενδέχεται και μετά από ένα διάστημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα extension και όλα αυτά, να ξαναγυρίσω σε αυτό το στυλ. Όμως ήθελα μια αλλαγή. Ο άντρας σου, θέλω να μου πεις τι σου είπε για την αλλαγή. Ο άντρας μου, οφείλω να ομολογήσω ότι από τότε που γνωριστήκαμε, που πάντοτε είχα πιο κοντά μαλλιά, μου έλεγε ότι είναι κάτι που του αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι πιο φυσικό και λέει επιτέλους αποφάσισες να κάνεις τη διαφορά. Υπήρχε μια έτσι διαφωνία με την Ευθύνα Παπά. Όποιος μπλέκει με τα πίτουρα τον τρώνει κότες. Εγώ μόνο αυτό έχω να σου πω. Φιλάκια πολλά. Άρα με παροιμίες απαντάνε από τον Πρωθυπουργό με φημαριά τα πυρίδια. Και με φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Μάλιστα. Όπως κατάλαβες, είχαμε τη Μαρία Κορινθίου στην παρέα μας χθες. Όταν λέω για τον αρκοπαίδιο. Σας μίλησε. Η επίδειξη μόδας ήταν πολύ ωραία πάντως. Ήταν καταπληκτική. Τάκης Γιαννέτος, φοβερός. Παιδιά, μιλήσατε. Όχι. Δηλαδή δεν την πλησιάσατε, τι πηγιά σου, τι κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήρθαμε face to face. Γιατί αν ακόμα ήταν εγώ, φυσικά θα πήγαινα να της μιλήσω. Φαντάζομαι και ο Κώστας. Εγώ δεν θα της μίλαγα γιατί δεν τη γνωρίζω. Σας το έχω ξαναπεί. Δηλαδή δεν μιλάω σε κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζω. Ναι, ρε παιδί μου, από ευγένεια θα σου έλεγα εγώ, ορίστε, η Μαρία, ο Κώστας. Έτσι αλλά δεν έγινε ποτέ. Αλλά θέλω να πω ότι και να τη δω. Ξέρεις ποια είναι. Ξέρω ποια είναι, αλλά δεν θα πω για τι κάνεις και τα λοιπά. Γιατί δεν έχουμε γνωριστεί. Το χτεσινό απόσπασμα, το οποίο παίξαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, το παίξανε και άλλες εκπομπές. Σχολιάστηκε και από πολλά site, γιατί είδα στο Twitter της Μαρίας ότι απάντησε και σε site και σε εκπομπές γενικά ότι ειρωνεύεστε. Για μένα ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Και όντως δεν είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε δει συχνά να κλαίει και να συγκινείται και να δακρύζει. Όχι. Παρακαλώ. Άνθρωποι που εκτίθενται και έχουν την εμπειρία της Μαρίας, που κάνουν το ένα εξώφυλλο μετά το άλλο και είναι τιμή της που τα περιοδικά της ζητά να κάνει εξώφυλλα, άνθρωποι που τη βάζουν να παίξουν σε ταινίες και άνθρωποι που τη ζητά να κάνει θέατρο, είναι τιμή της που έχει τόσες πολλές δουλειές. Άνθρωποι λοιπόν που εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο, εκτίθενται και στην κριτική. Εδώ εκτιθέμεθα εμείς που λέμε την άποψή μας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν νομίζω ότι επηρεάζουμε κάποιον σε ό,τι έχει να κάνει την παράσταση Γοργόνες και Μάγκες. Πολλά θέατρα στην Αθήνα δουλεύουν χωρίς την υποστήριξη. Θα χρησιμοποιήσω τη δική σου εκπομπή, το πρωινό. Δεν δουλεύουν πολλά θέατρα επειδή υποστηρίχθηκαν από το πρωινό ή δεν υποστηρίχθηκαν. Υπάρχουν παραστάσεις που πάνε με τα χίλια. Άνθρωπος που άκουσε, για παράδειγμα, εμένα να πω τι έγινε, έμαθε ότι πέθανε ο Δελιανίδης και θέλει να δει τις Γοργόνες και Μάγκες, δεν θα επηρεαστεί από το σχολείο μου. Αλλά όπως και εγώ εκτίθεμαι και είμαι αναλώσιμος στην κριτική, δηλαδή καθένας μπορεί να κριτικάρει αυτά που λέμε, έτσι και η Μαρία. Πρέπει να είναι ανοιχτή στην κριτική. Μα δεν είπε ποτέ ότι αυτό επηρεάζει την παράσταση. Όχι, υπόθηκε και αυτό ότι μπορεί κάποια στιγμή σχόλια που ακούγονται στην τηλεόραση να επηρεάζουν παραστάσεις. Υπόθηκε και αυτό. Γενικώς, το άκουσα και αυτό. Όχι, λέει ρε παιδί, λέει η Μαρία Κορινθίου. Συνέχεια τα σχόλια είναι για αυτό που κάνω και όχι για τη δουλειά μου. Εντάξει, αυτό κάπως με υποτιμά. Αυτό σου λέω και εγώ. Ότι αν κάποιο ακούσει ένα σχόλιο. Λέει ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Αυτό λέει η Μαρία Κορινθίου και γι' αυτό ας πούμε πρέπει να είναι πιο προσεκτικές σε αυτό που λένε. Πάντως, συγγνώμη, Άρη μου, εγώ θέλω να σου πω ότι το σχόλιο αυτό που είχε για τον Γιαννίδη που ήταν ωραίο και εύστοχο και γελάσαμε όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είναι κριτική. Είναι ειρωνία. Όχι, είναι χιούμορ, παιδιά. Είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Μα και εγώ έτσι και εγώ το κάνω πολλές φορές. Ωραία, αλλά δεν είναι κριτική. Ας μην μιλήσουμε για το δικό σου χιούμορ. Είπα, γέλασα και εγώ χθες. Έβαλα και τον εαυτό μου μέσα. Εντάξει, και προχθές επίσης. Εντάξει. Εγώ, παιδιά, αν ήμουν Μαρία Κορινθίου, δεν θα έδινα σημασία Συμφωνώ. Σε κανέναν όμως, σε κανένα φάνη, σε κανένα δημοσιογράφο. Ναι. Από τη στιγμή που κάνει τόσες πολλές δουλειές και τις έχουμε να κάνει πάντα, γιατί πραγματικά δεν έχω τίποτα μαζί της, από τη στιγμή που κάνει τόσα εξώφυλλα που σημαίνει ότι είναι στην A-list. Συγγνώμη, γιατί να τα βάζει τώρα με τον ένα με τον άλλο. Να μην δώσει σημασία σε κανέναν. Αλλά και εμείς δεν γίνεται αυτό, ξέρεις. Γιατί εγώ, αν ας πούμε δεν ήξερα τι έχει προηγηθεί και έβλεπα ένα εξώφυλλο
σχόλια την επομένη να απαντάει η Μαρία. Διότι τις τελευταίες μέρες αυτό γίνεται. Η Μαρία πάντα απαντάει. Τον τελευταίο χρόνο, όχι τις τελευταίες μέρες. Σου λέω τώρα τις τελευταίες μέρες που το βλέπε. Να μην απαντούσε. Ξέρεις κάτι. Να μην μιλούσε. Να μην της αρέσει όλο αυτό. Να έλεγε δεν θα πάω στην εβδομάδα μόδας επειδή έχει γίνει όλο αυτό. Καμία σχέση. Θα μπορούσα να πει παιδιά να σας πω κάτι. Όλη τη δουλίτσα τους κάνουνε. Αυτό να έλεγε η Μαρία. Όπως κάνει και η Μαρία τη δουλειά της με πολύ επιτυχία. Άρα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς καλά τη δουλειά μας. Μπορεί να τους πιάσει και από πριν όπως ξέρεις καλά, πριν ανοίξουν οι κάμερες και να πει παιδιά, κομμένα αυτά δεν ξαναμιλάμε ποτέ για αυτό. Καλά, αυτό επειδή θα σχολιαστεί, καλύτερα να έλεγε παιδιά. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, εγώ κάνω αυτά που θέλω, τέλος. Βλέποντας το όλο αυτό λοιπόν, εγώ νιώθω ότι στη Μαρία αρέσει όλο αυτό. Και μεταξύ μας και την εξυπηρετεί. Τελεία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ένας άνθρωπος στεναχωριέται και έχει τη μαγιά όταν στεναχωριέται, όταν συγκινείται, όταν. Όταν φωτογραφίζεται. Όταν φωτογραφίζεται. Να το κάνει. Βρε αγάπη μου, εμένα μου θύμισε μνημόσυνο. Έχω ζήσει πολλά μνημόσυνα δυστυχώς στη ζωή μου. Μου θύμισε μνημόσυνο. Ήταν κάποιοι άνθρωποι από δίπλα της έτσι ο ένας πάνω στον άλλον, της βγάζανε μαντήλια και αυτή φορούσε ζιβάγκο. Κακό είναι που το είπα. Αυτό είναι το χιούμορ το δικό μου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, η Μαρία δεν έχει ανάγκη να κάθεται και να αναλώνεται. Νομίζω απλά τις πέσανε πολλά μαζί στον τελευταίο καιρό. Έχει γίνει το ένα μετά το άλλο. Θεωρείς ότι... Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Κοίτα να δεις, έγινε μια φωτογράφηση για την οποία δέχτηκε σχόλια και ένιωσε ότι την προσβάλλουν σε γυναίκα, ότι πάω και φωτογραφίζομαι. Ποια από όλες. Σόνια μου, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν γίνεται το concept μιας φωτογράφησης, μπορεί ο φωτογραφιζόμενος να πει παιδιά, είναι λίγο προκλητικό, θα συζητηθεί, ας μην το κάνουμε. Το ήθελε, σημαίνει δε, λοιπόν ότι με εξυπηρετεί, μ' αρέσει και ναι, θα το κάνω. Έτσι δεν είναι. Ναι, νομίζω πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε. Συγγνώμη, γιατί πάμε. Εντάξει, φτάνει με τη Μαρία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πείτε μου ότι έχουμε τη Μαρία. Η Μαρία είναι το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Μαρία Κορινθίου. Δώσε Μαρία Κορινθίου στο λαό. Τώρα, αυτό το εξώφυλλο, ας πούμε, δεν ξέρει ότι θα συζητηθεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πες, είναι πολύ ωραίο εξώφυλλο. Είναι. Δεν θα συζητηθεί, Βελούτσι, λοιπόν. Βελούτσι. Ακόμα και το είναι πολύ ωραίο εξώφυλλο, είναι συζήτηση. Πολύ κοντά σε μια επόμενη, σε μια προηγούμενη μεταγράφηση. Ναι. Όχι, δεν είναι, παιδιά, είναι διαφορετικό. Είναι άλλο και τραγικό. Για μα ήταν άλλο. Καταρχά είναι κούκλα και είναι άβαφη. Είναι άβαφη. Πολύ όμορφη είναι. Είναι κούκλα. Νομίζω ότι είναι από τι ωραιότερε φωτογραφίε που έχει κάνει τώρα που την κοιτάζω. Τη χτενίσαμε μόνο και τη είπαμε να μην βαφτεί και να μην ρετουσάρουμε τι φωτογραφίε. Α! Είπαμε όμω ότι θα φτιάξουμε απλά τα δέρματα, ξέρει, τη φωτεινότητα κτλ. Χωρί όμω να αλλοιώσουμε διαστάσει. Λε την αλήθεια. Εννοείται, αλλιώ δεν το κάνω. Είναι η διευθυντή του περιοδικού, τι θα σου πει. Νομίζω ότι φαίνεται κιόλα. Και επειδή ακριβώ είχε νιώσει πολύ άσχημα που λέγανε ότι δεν είσαι αυτή, σου έχουμε αλλάξει τα οπίστια, σου έχουμε αλλάξει το ένα, σου έχουμε αλλάξει το άλλο, είπαμε να κάνουμε μια φωτογράφηση που δεν θα πειράξουμε για να νιώσει και αυτή καλά και να πει αυτή είμαι. Και όπως μας λέει, δεν έχει κάνει και καμία πλαστική. Γιατί τη ρωτήσαμε συγκεκριμένα για τους μυθούς της. Ναι. Γιατί ακούστηκε πολύ το είναι θέματα, δεν είναι θέματα. Πιάσατε. Η Βένια, λοιπόν, που πήγε και έκανε τη συνέντευξη. Η δικιά μας, η δικιά σας Βένια. Με δική της πρωτοβουλία, τους έπιασε. Και έπιασε. Η Βένια έπιασε τους γλωτούς της Κορινθίου για να δει αν είναι. Τι χούφτωσε. Για να δει αν υπάρχουν θέματα. Μάλιστα. Τι συμπέρασμα έβγαλε, Βένια. Η Βένια που πρέπει να τη φωνάξουμε λέει πως ήταν φυσικό το touch. Normal. Γιατί πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Έτσι πάνε. Μάλιστα. Ωραία φωτογράφηση. Πολύ ωραία. Λέει η Μαρία ότι δεν έχει κάνει πλαστική και το στήθος της είναι δικό της και ο ποπός της είναι δικό της και η μύτη της είναι δική της, γιατί λέει όλα αυτά κατά καιρούς έχουν αμφισβητηθεί. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Την έκανες τώρα που είναι τη μηνάς Οκτώβρης. Ναι. Ωραία. Πότε θα ήθελες να την ξανακάνεις ως διευθύντρια του People's Office? Μαρία, όταν ξαναυπάρχει μια επικαιρότητα. Πότε, ρε παιδί μας, στο περίπου. Είναι ένα άτομο που πουλάει προφανώς. Για να βάζει το εξώφυλλο. Πλάνο πότε θα κάνουμε κάποιον εξώφυλλο. Την έκανες ένα χρόνο ή σε 6 μήνες ή σε ένα μήνα. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εξώφυλλο εμείς στη Μαρία Κορινθίου, για να σου το θέσω έτσι. Okay. Μάλιστα. Ωραία, θα αλλάξω θέμα. Θα πάω στην Έλτα Πανοπούλου. Ωραία. Λοιπόν, η Έλτα Πανοπούλου